Θέρισος, Αλικαρνασσός, Κατσαμπάς. Από τη μια στην άλλη γειτονιά, η θέα του Σκουπιδότοπου αλλάζει απλά σημείο, αφού οι σωροί παραμένουν σε όλα τα σημεία σωροί και η οργή του κόσμου άκρος δικαιολογημένη. Μας είπαν ότι θα έρθουνε. Πόσο δύσκολο είναι στην καθημερινότητα τώρα αυτό που δεν απομακρύνει? Αφού δεν μπορούμε να βγούμε έξω το βράδυ από τα ποντίκια. Πιο μεγάλα είναι τα ποντίκια από το σκύλο μου. Τους γάτες τους έχετε δει, είναι τόσα. Εγώ κάθομαι παραπάνω, δεν κάθομαι, αλλά συμβαίνει. Πόσο δυσκολεύει την καθημερινότητα αυτό? Τι δυσκολεύει? Βρωμιά, είναι αισθητικά. Επί 15 μέρες και πλέον στην οδό Στράβωνο στη Θέρισο, οι κάτοικοι απλά βλέπουν τους ορούς των σκουπιδιών έξω από τους κάδους να γιγαντώνονται. Μπορεί τα απορριμματοφόρα, όπως λένε, να περνάνε κανονικά, η δράση τους όμως επικεντρώνεται στο περιεχόμενο των κάδων και όχι στα λογής-λογής σκουπίδια έξω από αυτούς που έχουν μετατρέψει την περιοχή τους σε εστία μόλυνσης. Τα ποντίκια παντιέρχονται, η αλήθεια να λέγεται. Είναι κάπου 15 μέρες παραπάνω. Αδειάζουν δηλαδή μόνο τους κάδους? Όχι, τώρα μόνο τους κάδους. Αλλά τα σκουπίδια όμως να βλέπεις να είναι μέσα στο δρόμο είναι τώρα. Και δεν μπορεί να περάσει να μου τα αμάξει δυο μαζί. Μπορεί να τρακάρουν κιόλας. Να γίνει και ατύχημα, να φταίνουν τα σκουπίδια. Όπως εξηγούν οι κάτοικοι της πυκνοκατοικημένης περιοχής, εδώ και μέρες τα ποντίκια κάνουν παρέλαση, ιδίως στις βραδινές ώρες, ενώ η αγωνία τους λόγω του ότι πολλές οικογένειες έχουν μικρά παιδιά ή ασθενείς πιάνει κόκκινο. 1,5 μήνα μας έχουν φάει τα ποντίκια, παίρνουμε και ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο. Ο Δήμος, να μην πω τη λέξη την καλή. Στην έκκληση των δημοτών να απομακρυνθούν τα σκουπίδια, η απάντηση είναι ότι δεν αρκούν τα καύσιμα, αν και το θέμα με τα καύσιμα και τον μπλόκο που έβαλε η επικεντρωμένη διοίκηση για τα εντάλματα πληρωμής προέκυψε πριν από λίγες ημέρες και όχι πριν από εβδομάδες, όπως λένε οι κάτοικοι, που βλέπουν τους ορούς να μεγαλώνουν. Έχουμε κατ' υπέρβαση 15 απορριμματοφόρα, τα οποία έχουν έτοιμα για υπέρβαση, γενόμενη υπέρβαση που έχει ήδη συντελεστεί, των καυσίμων που έχουν εκτελέσει κατά 40 έως 50% του επιτρεπόμενου ορίου. Ναι, είναι πολύ, είναι μεγάλη απόκληση. Η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης έβαλε φρένο, εξηγώντας ότι βάσει του νόμου δεν υπογράφει πλέον τις υπερβάσεις στο πλαφόν στα καύσιμα για τα οχήματα καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, για τα οποία εδώ και αρκετό καιρό, όπως σημείωσε, έχει ενημερώσει ότι πρέπει να βρεθεί λύση, χωρίς αυτό όμως να έχει γίνει αντιληπτό από τους αρμόδιους. Μου είπαν ότι υπάρχει θέμα με την υπηρεσία ανακύκλωσης, μάλλον υπάρχει θέμα της λειτουργίας του χώρου, το οποίο θα έβλεπαν πώς θα μπορούσε να λυθεί. Αυτό δεν λύθηκε. Σε δεύτερο χρόνο, σε συζήτηση, η απάντηση ήταν ότι είναι κακό το θεσμικό πλαίσιο και πρέπει να αλλάξει. Πάλι όμως δεν προτάξανε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα, έτσι ώστε να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.